Οι μαθητές στο Νεπάλ είμαστε εδώ. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους συμμαθητές μας από τα γενικά λύκεια, τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά. Τα γυμνάσια με τα αδέρφια μας τους μαθητές φωνάζουμε κι εμείς ότι θέλουμε λεφτά για τα σχολεία μας. Οι μαθητές στο Νεπάλ δεν είμαστε δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε δικαίωμα να μάθουμε την τέχνη που επιλέξαμε. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μάθημα σε ασφαλή σχολεία και όχι να πέφτουν οι σοδάτες από τα ταβάνια. Ακόμα και τρύπες έχουν οι τείχοι. Έναν μήνα ανοιχτών σχολείων και το μόνο που έχουμε δει είναι κενά σε καθηγητές ειδικότητας, βιβλία ειδικότητας πήραμε μόλις μία εβδομάδα πριν και μάλιστα όχι όλοι οι μαθητές στο Νεπάλ. Καταργήσατε τις ειδικότητές μας, μας άλλαξαν σε πολλούς το σχολείο με το «έτσι θέλω, έτσι γίνεται». Για το τέταρτο έτος της μαθητείας πετάνε κάτι ψίχουλα μετά από μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα ΕΠΑΛ. Όσο και αν κάθε χρόνο οι κυβερνήσεις μας υπόσχονται αναβάθμιση, αυτά έλεγε και ο Μητσοτάκης πέρυσι. Απέναντι σε όλα αυτά, το μόνο που αποφασίσατε να λύσετε εκεί στην κυβέρνηση είναι πως θα βάλουμε το κινητό στη τσάντα. Έχετε φτιάξει έτσι τα σχολεία μας και αυτό που φταίει είναι το κινητό. Το κινητό το έχουμε στη τσέπη μας, εντάξει. Μήπως άλλαξα τα κτίρια, οι ελλείψεις, τα βιβλία μας που όταν αποφασίσετε να μας τα δώσετε είναι του προηγούμενου αιώνα. Μήπως ξαφνικά έχουμε σύγχρονα εργαστήρια. Κόψτε τα ψέματα και την κοροϊδία. Το μόνο που λύσατε είναι όποιος διεκδικεί το δίκιο, το σχολείο που θέλουμε και μπορούμε να έχουμε, τρώει αποβολές, τρομοκρατία και απουσίες. Οι μαθητές με τον αγώνα μας κερδίσαμε να μην γίνουν συγχωνεύσεις, να λειτουργήσουν ειδικότητες. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Διεκδικούμε. Φτάνει με τις άδικες αποβολές και την τρομοκρατία στους μαθητές. Να γίνουν όλες οι εκδρομές οικονομική στήριξη σε όλα τα παιδιά για να πάνε. Τώρα βιβλία ειδικότητας. Αναβάθμιση των εργαστηρίων, αύξηση του μισθού της μαθητείας, πληρωμή ανά μήνα και να γίνεται σε χώρους σχετικούς με την ειδικότητα με ευθύνη του Υπουργείου. Να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών. Πάρτε πίσω τις συγχωνές τμήματων και τις καταργήσεις ειδικοτήτων. Να εξασφαλιστούν παντού και δωρεάν δρομολόγια κατάλληλες ώρες από και προς τα ΕΠΑΛ. Επιδιορθώσεις και έλεγχοι στα σχολικά κτίρια και τις υποδομές. Ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή σε όλα τα σχολεία. Καμία σκέψη για τριπλές πανελλαδικές. Κατάργηση ΕΒΕ και τράπεζα θεμάτων. Τα ΕΠΑΛ θα είναι εδώ, 20 Νοέμβρη, μαζί με τους εργαζομένους, τους γονείς μας, μαζί με τους εργαζομένους που είναι το μέλλον μας.